Ελίνα μου, μάθαμε ότι έκανες μια ταινία ολομόναχη μικρού μήκους για τα σκυλάκια. Όχι ολομόναχη, είχα και κάποιους. Θες να μας πεις? Ναι, τώρα όταν όμως θέλω να πω περαστικά σε αυτούς που δεν ήρθανε, που αρρώστησαν. Περαστικά λοιπόν στα παιδάκια. Έπαιξε. Ο κάμεραμάν ήταν ο Θέος που είχε πολύ μεγάλη υπομονή. Γιατί του λέγαμε, όχι αυτό δεν βγήκε σωστά, δεν βγήκε. Κάποια στιγμή μας είπε, μία τελευταία φορά, κορίτσια, δεν το ξανατραβάω. Σας ανέχθηκε όμως. Ναι. Ο Στέλιος ήταν ο καμεραμάν. Ο Αντώνης ηθοποιός, η Ευγενία ηθοποιός, η Ζωή ηθοποιός που ήρθε. Όμως έφυγε σήμερα το πρωί. Όχι, νομίζω. Πόσο ήσασταν όλοι μαζί? Ήμασταν έξι με το καμεραμάν. Ωραία. Πώς έμαθες το φεστιβάλ? Λοιπόν, μία μέρα στο σπίτι μου έπαιζε μία ταινία. Όχι ταινία, θέατρο. Και χωρίς εγώ να το έχω μάθει, ότι οι γονείς μου με τραβάγανε, το ήξερα ότι με τραβάγανε, αλλά δεν ήξερα να το στείλουν. Με το που το έμαθα, παρεξενεύτηκα γιατί και εγώ δεν το ήξερα, αλλά χάρηκα. Όταν ήρθα στο φεστιβάλ, ένιωσα καλά. Δηλαδή θα ξαναστείλεις πολλές ταινίες στο φεστιβάλ κάθε χρόνο? Ναι, κάθε χρόνο. Σ' αρέσει? Ναι, μ' αρέσει. Άρα θα το στείλω. Έχεις δει άλλες ταινίες στο φεστιβάλ? Αν έχω δει, έχω δει άλλες 100. Έχω δει περίπου στις 100 ταινίες και μια μέρα, αν θέλεις, μπορούμε να δούμε μαζί. Μπορούμε. Στην Απόλλωνα θα πάτε? Ναι. Στην Απόλλωνα? Ναι.